Η παράμετρος του χρόνου είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα της ύφεσης και των προβλημάτων στην οικονομία της εξαιτίας της πανδημίας. Σήμερα η Κριστίν Λαγκάρντ προέβλεψε ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 η ύφεση θα είναι 13% και ότι η ύφεση το 2021 θα είναι στην Ευρωζώνη, με αυτούς τους όρους μιλάμε, 8,7% και η ανάκαμψη το 2021, η ύφεση το 2020 θα είναι 8,7% και η ανάκαμψη το 2021 θα είναι 5,2%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό που θα ζήσουμε δεν το έχουμε ακόμα αξιολογήσει. Και αν αφήνουμε τον χρόνο να περνάει, αν αφήνουμε οι ηγέτες, αν αφήνουν οι ηγέτες να διαπραγματεύονται επί μακρόν μία απόφαση που είναι αναγκαία και που έχει προεξοφληθεί από τις αγορές, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να προκαλέσουμε μεγαλύτερη ζημιά στις οικονομίες τους και μεγαλύτερη ζημιά στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανώς να χρειαστεί να αλλάξει η αναλογία των επιχορηγήσεων με τα δάνεια. Τώρα είναι 2/3 επιχορηγήσεις, 1/3 δάνεια. Εκείνο που σίγουρα δεν πρέπει να γίνει είναι να μειωθεί το ύψος του ποσού. Ο όγκος των χρημάτων που θα δανειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αγορές και σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν ανέρχεται στα 750 δισεκατομμύρια. Επίσης είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ο χρόνος αποπληρωμής αυτού του δανείου. Γιατί τα χρήματα αυτά τα οποία θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έρχονται από λευκόδεντρο. Θα τα δανειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αγορές με την εγγύηση των ισχυρών οικονομιών στην πραγματικότητα. Άρα εκεί είχαμε συμφωνήσει στην πρώτη συζήτηση ότι αυτό θα γίνει, η αποπληρωμή θα γίνει σε μια τρικονταετία με χρόνο αποπληρωμής από το 2028 και μετά. Τώρα φαίνεται πως υπάρχουν ισχυρές αντιρρήσεις από συγκεκριμένες χώρες του Βορρά.